Τις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας επιβεβαίωσε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, προειδοποιώντας παράλληλα για τις συνέπειες που αναμένεται να πυροδοτήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, παρά τις πιέσεις που θα δεχθεί η Κύπρος εξαιτίας των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, οι μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές παραμένουν συμπαγείς, εκτιμώντας τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης για την περίοδο 2023 και 2025 στο 3,2%. Αναμένουμε ότι η κλιμάκωση της επέμβασης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι συνακόλουθες κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο, δεδομένων των στενών οικονομικών και χρηματοοικονομικών σχέσεων, κάτι που προστίθεται στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Την ίδια ώρα, ο οίκος αξιολόγησης προειδοποιεί για τις επιπτώσεις που αναμένεται να δεχθεί για άλλη μια χρονιά ο κλάδος του τουρισμού εξαιτίας του κλεισίματος του εναέριου χώρου της Κύπρου στα ρωσικά αεροσκάφη, ενώ βάζει στο κάδρο των επιπτώσεων και των αντίκτυπων στον τομέα των υπηρεσιών εξαιτίας των κυρώσεων σε ρωσικές τράπεζες. Φόβους για έλλειψη στα σιτηρά εκφράζουν στο ΩΜΕΚΑ Εκτινοτρόφοι ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης των διεθνών τιμών εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία, η οποία μαζί με τη Ρωσία αποτελούν τους δύο κυριότερους προμηθευτές της Ευρώπης. Σύμφωνα μάλιστα με τους κτηνοτρόφους, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε ρωσικά πλοία από ευρωπαϊκές χώρες είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση αφήξεων φορτίων. Ενώ οι τιμές από τον Σεπτέμβριο του 2020 αυξήθηκαν κατά 80%. Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει δύο μέτρα. Το πρώτο μέτρο είναι ότι πρέπει να επιχορηγήσει διαπυρώσεις και σιδήρου και ζωοτροφές. Επίσης, το άλλο το οποίο θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε, είναι οι αποθήκες που διατηρούσε η Επιτροπή Σιτηρών. Θα πρέπει η σχετική επιτροπή, η οποία υπάρχει στο Υπουργείο Γεωργίας, να μεριμνήσει ώστε να εισαχθούν ζωοτροφές που να υπάρχει για επάρκεια 34 μηνών. Έντονη ανησυχία για την ακρίβεια εκφράζει και ο Γενικός Γραμματείας του ΑΓΕΛ, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει την ανάγκη επιβολής πλαφών σε είδη πρώτης ανάγκης για αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Προχθές η κυβέρνηση πήρε δύο μέτρα. Είναι προς την ορθή κατεύθυνση, έστω και πολύ αργοπορημένα. Αλλά την ίδια ώρα σπέβδω να τονίσω ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά. Χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, άμεσα εφαρμόσιμες. Την ίδια ώρα ο Στεφάνος Στεφάνου με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζήτησε την σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνολικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία.